Στο φόρο της Κοσμάς, ο Εθνικός Αλεξανδρούπολης κρατούσε στα χέρια του σφιχτά την νίκη στο παιχνίδι με την Καβάλα. Όμως οι τρεις βαθμοί τελικά ξεγλίστρησαν στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Οι δύο φάσεις που στέρισαν το τρίποντο από τον Εθνικό και αντίθετα χάρισαν τον ένα βαθμό στην Καβάλα ήταν καταρχάς το σουτ μέσα από την περιοχή του Πτηνόπουλου στο 94ο λεπτό, που πέρασε πάνω από την αιστεία του Σιριτούδη με τον διαιτητή να καταλογίζει κόρνερ και φυσικά η φάση του κόρνερ. Ο Μπάτζιος έπιασε την πρώτη κεφαλιά στέλνοντας την μπάλα στην καρδιά της άμυνας του Εθνικού, με τον Δουμάνη από κοντά να νικά τον Σιριτούδη και να χαρίζει τον ανέλπιστο βαθμό στην ομάδα του. Ανέλπιστος γιατί μέχρι εκείνο το σημείο η ομάδα της Καβάλας δεν είχε καταφέρει να δημιουργήσει προβλήματα στην άμυνα του Εθνικού. Παρά το γεγονός πως είχε αυτή την πρωτοβουλία των κινήσεων στο δεύτερο ημίχρονο, μπήκαμε στο παιχνίδι μέσα με στόχο να ελέγξουμε το παιχνίδι. Ο αντίπαλος μας πίεσε ψηλά. Εξάλλου προηγήθηκε τον γκολ με ένα λάθος δικό μας. Πιστεύω ότι μας κυρίευσε το άγχος. Θα μπορούσαμε να σοβαρίσουμε τη φάση του δοκαριού. Στο τέλος, τουλάχιστον ευτυχώς σοβαρίσαμε. Σίγουρα το παιχνίδι έτσι όπως εξελίχθηκε, η σοφάριση στο τελευταίο κυριολεκτικά δευτερόλεπτο μας αφήνει μια πίκρα. Δεν έχω παράπονα από τα παιδιά. Προσπάθησαν. Στο πρώτο ημίχρονο πιέσαμε ψηλά όσο είχαμε φρεσκάδα. Βάλαμε τον γκολ από πίεση. Στο δεύτερο, και παραδόξως, βγήκε και πολύ δυνατός αέρας. Δεν μπορούσα να παιχτεί ποδόσφαιρο. Ήταν ο αέρας πάρα πολύ δυνατός. Μας πίεσε η Καβάλα. Αντέξαμε όμως, νομίζω φάσεις δεν τους δώσαμε. Ο Εθνικός ήταν αυτός που κατάφερε στο πρώτο ημίχρονο να ανοίξει το σκορ όταν το ένστικτο του Ερκάν τον οδήγησε να μην αφήσει μια θεωρητικά χαμένη φάση, πιέζοντας τον Αθανασίου, ο οποίος μπερδεύτηκε με τον Ερκάν με προβολή να πετυχαίνει το 1-0. Ο Εθνικός παρά τον γκολ συνέχιζε να είναι αυτός ο κυρίαρχος της αναμέτρησης και να προσπαθεί να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις στην αιστεία της Καβάλας ώστε να φτάσει σε ένα δεύτερο γκολ. Αντίθετα, στη ροή του παιχνιδιού όμως η Καβάλα έφτασε μια ανάσα από την ισοφάριση στο 25, όταν σε κόρνερ του Πτηνόπουλου ο Καζάκης σηκώθηκε ψηλότερα από όλους, όμως η κεφαλιά του δεν βρήκε στόχο για λίγα εκατοστά καταλήγοντας στο δοκάρι. Από εκεί και πέρα, καμιά από τις δύο ομάδες δεν κατάφερε να δημιουργήσει κάποια αξιόλογη στιγμή μπροστά από τα αντίπαλα καρέ στο πρώτο ημίχρονο, με μοναδική εξαίρεση τη μεγάλη στιγμή του Τσέκου στην τελευταία φάση του πρώτου ημιχρόνου, με το μεσοεπιθετικό του Εθνικού όμως να στοχεί από πλεονεκτική θέση. Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Εθνικός κατάφερε με σχετική ευκολία να διατηρεί μακριά από τα καρέ του την Καβάλα, η οποία, αν και είχε την πρωτοβουλία, αναλώθηκε σε μια ανούσια κατοχή μπαλάς. Στα τελευταία λεπτά, όμως, ο αέρας που ήταν κόντρα στον Εθνικό στο δεύτερο μέρος έγινε ισχυρότερο στο γήπεδο και σε συνδυασμό με τα πολλά φάουλ που καταλόγησε ο διαιτητής Σημεάκης έδωσαν τη δυνατότητα στην Καβάλα να κλείσει τον Εθνικό. Πέραν ενός σουτ του Πτηνόπουλου στο 75, το δεύτερο ημίχρονο δεν είχε φάση μέχρι να φτάσουμε στις καθυστερήσεις, όπου η Καβάλα μπόρεσε να ισοφαρίσει και να πάρει τον πολύτιμο για αυτήν τον βαθμό, με τον Εθνικό να μένει με την πίκρα των χαμένων δύο βαθμών, αλλά και να έχει παράπονα για το διαιτητή Σημεάκη για τα πολλά λεπτά των καθυστερήσεων, τις πολλές κάρτες που αντίκρισαν οι παίκτες του Εθνικού, αλλά φυσικά και για την υπόδειξη κόρνερ στο σουτ του Πτηνόπουλου στο 94, κόρνερ από το οποίο προήλθε το τελικό 1-1. Ερχόμενοι εδώ, ξέραμε ότι είχαμε να αντιμετωπίσουμε ένα δύσκολο αντίπαλο. Σφιχτή ομάδα ο Εθνικός Αλεξανδρούπολης. Δυστυχώς μείναμε πίσω στο σκορ από ένα δικό μας λάθος. Ευτυχήσαμε στο τέλος να πάρουμε τον βαθμό. Τον κρατάμε, ένας βαθμός είναι και αυτός. Αλλά δεν πάβει να είναι αρνητικό αποτέλεσμα, γιατί η Καβάλα όπου και να παίζει πρέπει να νικάει. Θα κοιτάξουμε από εδώ και πέρα το επόμενο παιχνίδι να νικήσουμε και τη συνέχεια του πρωταθλήματος να τερματίσουμε όσο ψηλότερα γίνεται. Η ομάδα προσπάθησε. Πίεσε, έκανε αυτά όσα είχαμε δουλέψει μέσα στην εβδομάδα, να πιέσουμε ψηλά. Ευτυχήσαμε, βάλαμε τον γκολ. Από εκεί και πέρα, στο δεύτερο ημίχρονο, λίγο οι καιρικές συνθήκες, λίγο και ο αντίπαλος μας πίεσε παραπάνω. Δυστυχώς, στο τέλος, όπως είπα, αυτό που μένει είναι η πίκρα και τίποτα άλλο. Ο Κώστας Βουρδόγλου και οι παίκτες του πλέον κοιτάνε το επόμενο παιχνίδι του Εθνικού την Κυριακή στο Φώτης Κοσμάς με αντίπαλο τον Ηρακλή Αμπελοκήπων, όπου οι τρεις πόντοι είναι μονόδρομος. Σίγουρα και αυτό το παιχνίδι, πόσο μάλλον το επόμενο. Για μας είναι τελικός. Θα έχουμε απουσίες, ναι. Έχουν με κάρτες, είναι ο Πελτέκης και ο Ρωμανίδης, δεν παίζουν. Θα δούμε. Από αύριο θα μαζέψουμε τα κομμάτια μας και θα δούμε. Θα το παλέψουμε. Θα κερδίσουμε την Κυριακή, το πιστεύουμε. Εμείς αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να δουλέψουμε και να κάνουμε αυτό που είναι να κάνουμε την Κυριακή. Να κερδίσουμε δηλαδή.